Κυρίες και κύριοι, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε και την τιμή φυσικά να φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Να τον καλωσορίσουμε και να τον καλησπερίσουμε αρχικά. Καλησπέρα κυρία Καλεντερίδου, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Άλλη μία φορά στον Εύρο. Για ακόμα μία φορά είχατε πει πριν από αρκετό καιρό ότι από εδώ και στο εξής θα έρχομαι συχνά στην περιοχή, ίσως και ανά 15 μέρες, και είναι κάτι το οποίο το κάνατε. Το είπατε, δεν το πιστέψαμε αρχικά, αλλά το βλέπουμε στην πράξη. Κυρία Καλεντερίδου, στη Θράκη και ειδικά εδώ στον Εύρο χτυπάει η καρδιά όλων των Ελλήνων. Εδώ είναι το κέντρο της πατρίδας μας στην πραγματικότητα, γιατί εδώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ σημαντική ασύμμετρη απειλή, την οποία αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί με αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα. Το έχουν ζήσει όλοι οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν. Εκατοντάδες χιλιάδες παράνομοι μετανάστες εργαλειοποιούνται από την γειτονική Τουρκία, χρησιμοποιούνται, έρχονται στα σύνορα και επιχειρούν να μπουν με παράνομο τρόπο. Όλοι μαζί δίνουμε τη μάχη για να βάλουμε τέλος σε αυτή την απειλή, να βάλουμε τέλος σε αυτό το πρόβλημα, και μόνο το 2022 η ελληνική αστυνομία σταμάτησε 260.000 παράνομους μετανάστες από το να περάσουν προφανώς με παράνομο τρόπο στην Ελλάδα. Και τώρα επεκτείνουμε το φράχτη. Ο στόχος είναι να καλύψει όλο το μήκος του ποταμού Εύρου, τα υπόλοιπα 140 χιλιόμετρα, γιατί έχει αποδειχθεί ότι αυτός είναι ο πιο σίγουρος τρόπος να γίνει η δουλειά αποτελεσματικά. Σήμερα, όπως γνωρίζετε, έχουμε προσκαλέσει και θα είναι εδώ μαζί μας, οι πρέσβεις των 27 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του μεγάλου και του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μεγάλης Βρετανίας και της Ελβετίας, προκειμένου να δουν από κοντά το πρόβλημα, να δουν από κοντά τη σκληρή προσπάθεια και το έργο που γίνεται από την ελληνική αστυνομία και τον ελληνικό στρατό για να αντιμετωπίσουμε την παράνομη μετανάστευση. Υπήρχε προβληματισμός από τους πρέσβεις προς αυτή την κατεύθυνση, ήτανε μια πρωτοβουλία δική σας, κύριε Υπουργέ? Όλοι οι Ευρωπαίοι αισθάνονται ξανά την απειλή της παράνομης μετανάστευσης και συνειδητοποιούν σταδιακά αυτό που τους λέγαμε από πάρα πολύ καιρό, ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, ή αν θέλετε το πρόβλημα δεν είναι μόνο βουλγαρικό ή μόνο ιταλικό ή ισπανικό, γιατί οι χώρες του Νότου είναι που συνολικά δεχόμαστε την μεγαλύτερη πίεση. Είναι ευρωπαϊκό. Αλλά αυτές οι μεταναστευτικές ροές στη συνέχεια με κάποιο τρόπο διοχετεύονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί η επιθυμία αυτών των ανθρώπων είναι κυρίως να φτάσουν στις χώρες της Βορείου Ευρώπης και να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και άλλου είδους προοπτικές και δυνατότητες. Όμως σε πρώτη φάση υπάρχει εργαλειοποίησή τους εδώ, στα σύνορά μας με την Τουρκία. Και αυτό καθιστούσε αναγκαίο το να ενημερώσουμε πλήρως τους Ευρωπαίους φίλους και εταίρους μας για το ποια κατάσταση αντιμετωπίζουμε, ώστε η συνάντησή μας αυτή να αποτελέσει ένα μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης όλων των Ευρωπαίων για την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων και στήριξης της Ελλάδας σε αυτή την πολύ σκληρή προσπάθεια που γίνεται. Τώρα, μιλώντας σαν πολίτης του Εύρου, σαν Ευρύτησα, σαν Θρακιώτησα, θα έλεγε κανείς ότι ο κόσμος, ναι, ακούει για την επέκταση του φράχτη, ακούει για, για τις συλλήψεις που γίνονται καθημερινά στον Εύρο κυρίως. Ωστόσο, το πρόβλημα φαίνεται ότι αγγίζει κυρίως τους κατοίκους των οικισμών. Και αυτό γιατί όσοι ξεφεύγουν από την αστυνομία, γιατί είναι γνωστή η τακτική των διακινητών, των Τούρκων διακινητών, προσπαθούν να ζεσταθούν, προσπαθούν να βρουν καταφύγιο, ενδεχομένως θα ανάψουν κάποια φωτιά για να ζεσταθούν ή θα μπουν σε σπίτια τα οποία δεν κατοικούνται σε διάφορα χωριά. Βλέπουμε έντονο το πρόβλημα της παράτυπης μετανάστευσης και στη Ροδόπη, γιατί πλέον περνούν από τον ορεινό όγκο της Βουλγαρίας στην Ελλάδα. Ακούμε διάφορες φωνές, ακόμη και από τους συνοριοφύλακες, ότι χρειάζονται διαρκώς ενίσχυση. Και είναι κάτι το οποίο και αυτό μας προβληματίζει, αν θέλετε, γιατί ναι, κάναμε τις προσλήψεις, ωστόσο απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την εκπαίδευση των νέων συνοριοφυλάκων. Δεν μπορεί, φαντάζομαι, κανείς να τους ρίξει κατευθείαν στο πεδίο, στο ποτάμι. Όπως γνωρίζετε, ή αν δεν το γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας, βρίσκω αυτή την ευκαιρία για να το κάνω. 250 νέοι συνοριοφύλακες αναλαμβάνουν υπηρεσία μέσα στο Φεβρουάριο, οι οποίοι δεν είναι απροετοιμαστοί, έχουν ξεκινήσει την πρακτική τους από πριν τα Χριστούγεννα, άρα είναι εκπαιδευμένοι και είναι έτοιμοι να προσφέρουν καθοριστικού χαρακτήρα υπηρεσίες. Επίσης, έχουμε ανακοινώσει ότι εκκινούμε τη διαδικασία για την πρόσληψη άλλων 150.
αυτοί θα ρίξουν το βάρος τους και θα αφορούν πολύ περισσότερο την περιοχή στην οποία αναφερθήκατε, τη Ροδόπη και την Καβάλα Δευτερευόντους, αλλά κυρίως τη Ροδόπη, προκειμένου να ανταποκριθούμε και σε αυτό το πρόβλημα. Ωστόσο, η κρίσιμη απόφαση, κυρία Καλεντερίδου, είναι αυτή για την κατασκευή του φράχτη στο σύνολο του ποτάμου Εύρου. Αυτό είναι που θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα, ίσως θα λύσει και συνολικά το πρόβλημα, καθώς η εμπειρία που υπάρχει είναι ότι στα σημεία που έχουμε φράχτη, 37,5 χιλιόμετρα σήμερα, πρακτικά είναι αδύνατο να περάσει παράνομος μετανάστης. Mm-hmm. Άρα όταν ολοκληρώσουμε αυτή τη δουλειά, για την οποία κινούμαστε μεθοδικά, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, ήδη είναι σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία για 100 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 35 χιλιόμετρα και διεκδικούμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση πόρους ή στήριξη ξεχωριστή από τα ευρωπαϊκά κράτη, και από αυτή την άποψη η σημερινή συνάντηση αντιλαμβάνεστε ότι έχει αποκτήσει ξεχωριστή σημασία, γιατί όλοι οι εταίροι μας αντιλαμβάνονται ότι το πρόβλημα, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο ελληνικό, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη και συνεπώς η προσπάθεια που γίνεται εδώ πρέπει να υποστηριχθεί από όλους. Τώρα, ένα άλλο θέμα που μας προβληματίζει πάρα πολύ έντονα εμάς τους Θρακιώτες συνολικά είναι, αν μου επιτρέπετε, η προσπάθεια εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού εκ των έσω από τα υπόλοιπα κόμματα της Ελληνικής Βουλής. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει περιθώριο, δεν θέλω εγώ τουλάχιστον σαν ευρύτησα να υπάρχει περιθώριο τέτοιων παιχνιδιών, αν μου επιτρέπετε, σε ό,τι αφορά στον Εύρο. Γιατί ο Εύρος στάθηκε όρθιος σε μια χρονική περίοδο που πραγματικά θα μείνει στην ιστορία. Και συνεχίζει να στέκεται όρθιος, γιατί πρέπει να επιβεβαιώσουμε κάτι το οποίο το βιώνουν καθημερινά οι ακρίτες μας, οι αστυνομικοί, οι στρατιώτες, οι πολίτες που ζουν πιο κοντά στον ποταμό. Η απειλή είναι εκεί κάθε μέρα και είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί από την εποχή του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 2020, όταν συγκεντρώθηκε σε ένα σημείο. Ασφαλώς χρειάστηκε η αποτελεσματική και αποφασιστική αντιμετώπιση του προβλήματος με αιχμή του δόρατος την ελληνική αστυνομία και τότε. Αλλά το πρόβλημα θέλει καθημερινή παρακολούθηση και αυτό είναι κρίσιμο και καθοριστικό. Τώρα, δυστυχώς υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι έχουν βρει εξελίξεις γύρω από αυτή την υπόθεση για να κάνουν κομματική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και δυστυχώς φτάνουν στο σημείο να διαβάλουν και την αστυνομία και το στρατό και την κυβέρνηση και το χειρότερο, τη χώρα, την πατρίδα μας. Είναι γνωστή η υπόθεση του Αυγούστου. Τον 38, όπου και σήμερα είναι πρώτο σέλιδο σε διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι φίλοι μας οι Γερμανοί επιτέλους συνειδητοποίησαν ότι όλο αυτό ήταν μια στημένη ιστορία, μια προπαγανδιστική προβοκάτσια από επαγγελματίες του είδους. Δεν υπήρξε ποτέ το πεντάχρονο νεκρό παιδί. Αυτή είναι δεν η αλήθεια και η πραγματικότητα. Οι άνθρωποι, ήταν οι άνθρωποι, η Ρησίδα, η οποία βρισκόταν σε υπουργικό έδαφος. Τι θα γινόταν, είχα εξηγήσει, κυρία Καλεντερίδου, είχα εξηγήσει, παρουσιάζοντας δημοσίως το σχετικό έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ότι οι συντεταγμένες που μας είχαν δοθεί ήταν εντός τουρκικού εδάφους. Δεν θα μπορούσα ποτέ να ζητήσω από την ελληνική αστυνομία να επιχειρήσει μέσα σε τουρκικό έδαφος. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, έτσι κι αλλιώς. Πόσο μάλλον που οι σχέσεις με τη γειτονική χώρα αυτή την ευρύτερη περίοδο, όπως γνωρίζετε, είναι αρκετά τεταμένες. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Και ενώ το γνώριζαν, μας κατηγορούσαν ότι είμαστε δολοφόνοι ενός μικρού παιδιού ή ότι είμαστε προδότες της πατρίδας, γιατί παραδώσαμε μια ολόκληρη νησίδα, λέει, στον ποταμό Εύρο στην Τουρκία. Πρέπει επιτέλους η αξιωματική αντιπολίτευση να σοβαρευτεί. Δεν μπορεί να παίζουν παιχνίδια με τέτοιου είδους υποθέσεις. Τους έχω ζητήσει και θα το κάνω με την ευκαιρία που μου δίνετε και σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη. Να ζητήσουν συγγνώμη. Δεν πρόκειται να ζητήσουν συγγνώμη από την κυβέρνηση. Ας ζητήσουν συγγνώμη από τους αστυνομικούς μας, από τους στρατιώτες μας και από όλους τους πολίτες του Εύρου, που είναι οι ακρίτες που φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας. Ας βρουν το θάρρος να ζητήσουν συγγνώμη από εσάς. Βρεθήκατε και την προηγούμενη εβδομάδα στη Θράκη, εξ αφορμής της περιοδίας του Πρωθυπουργού, όπου κατά την ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής εξήγηλε αρκετά έργα που αφορούν στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Φυσικά τη δημιουργία του αστυνομικού, του νέου αστυνομικού μεγάρου εδώ στην Αλεξανδρούπολη, ενίσχυση των υπολείπων προς το βόρειο Εύρο.
Θεωρείτε ότι έχετε πετύχει το στόχο σας σε αυτή τη θητεία? Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα για να ενισχύσουμε τη φύλαξη των συνόρων. Και το λέω παρένθεση, συγγνώμη που σας διακόπτω. Το λέω γιατί ο κόσμος ακούει εξαγγελίες, ωστόσο αργεί να δει την υλοποίηση των έργων. Και κατασκευή... αυτό είναι κάτι που είναι εύλογο για όλους εμάς που γνωρίζουμε. Ναι. Δηλαδή, απαιτείται ένα μεγάλο χρονοδιάγραμμα από τη μελέτη. Κυρία Καλεντερίδου, ακούστε. Ακούστε κάτι. Περάσαμε 2,5 χρόνια με την πανδημία του κορονοϊού και με την καραντίνα. 2,5 χρόνια τα οποία δεν ήταν καθόλου κανονικά. Οι κρίσεις με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπη αυτή η κυβέρνηση και η πατρίδα φυσικά, η κοινωνία, όλοι μας, είναι πρωτοφανής. Η διαφορά με το παρελθόν είναι ότι οι κρίσεις δεν προέρχονταν από τη δική μας πολιτική, αλλά από εξωγενείς παράγοντες. Πανδημία, πόλεμος στην Ευρώπη, συνεπία του οποίου βιώνουμε μια τεράστια ενεργειακή κρίση, αύξηση, συγκλονιστική αύξηση του ενεργειακού κόστους, αύξηση του πληθωρισμού και της ακρίβειας, πράγματα τα οποία είναι πρωτοφανή, συν την κρίση με την Τουρκία και την εργαλειοποίηση των παράνομων μεταναστευτικών ροών. Παρ' όλα αυτά η Ελλάδα είναι όρθια, προχωρά μπροστά, έχει ισχυροποιηθεί και στρατηγικά και πολιτικά και στρατιωτικά, είναι υποχρεωμένοι όλοι να σέβονται την πατρίδα μας. Και σε ό,τι αφορά το κομμάτι του δικού μου χαρτοφυλακίου, γνωρίζετε ότι έχω αναλάβει αυτά τα υπεύθυνα καθήκοντα μόλις πριν από 16 μήνες. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχει η ισχυρότατη φύλαξη των συνόρων, υπάρχει η σαφής μείωση της εγκληματικότητας σε σχέση με την περίοδο 15-19. Να σας πω ότι το 2022 είναι η χρονιά με τις λιγότερες δολοφονίες τα τελευταία 15 χρόνια και αυτά δεν συμβαίνουν από τύχη και σύμπτωση. Ενισχύουμε την αστυνομία προκειμένου να είναι πολύ σημαντική η παρέμβασή της παντού, στις γειτονιές, στις πόλεις, σε ολόκληρη τη χώρα και ασφαλώς πέρα από τον Εύρο και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου συγκεντρώνεται ο μισός πληθυσμός. Μεταρρυθμίζουμε την αστυνομία, βάζουμε τέλος σε πάρεργα και γραφειοκρατίες με τα οποία ασχολείται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακούστε, είμαι ο τελευταίος που θα εφησυχάσω για το πώς υλοποιείται το έργο στον δικό μου τομέα. Θέλουμε συνεχώς να γινόμαστε καλύτεροι, γιατί θέλουμε συνεχώς οι Έλληνες να είμαστε και να αισθανόμαστε ακόμη πιο ασφαλείς. Να υπερασπίζουμε την πατρίδα μας και οι πολίτες να αισθάνονται σιγουριά για το σήμερα και το αύριο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, ολοκληρώνοντας, αν θα στέλνατε ένα μήνυμα σε όλους τους Βορειοελλαδίτες, τους στρατιώτες, τους ευρύτες εδώ από την Αλεξανδρούπολη και σήμερα, ποιο θα ήταν αυτό, Υπουργέ? Το μήνυμα είναι ότι εδώ είναι πιο Ελλάδα από την Ελλάδα και όλοι, όπου και αν ζούμε στην πατρίδα μας, σκεφτόμαστε και νιώθουμε αλληλέγγυοι για τις μάχες που δίνουν καθημερινά οι Έλληνες Μακεδόνες και οι Έλληνες Θράκες, ειδικά εδώ στον Εύρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ.